ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι και γουρλίδι. Να είναι και γουρλίδι. Λοιπόν, τώρα, πώς πήρατε την απόφαση να μπείτε στο κυβερνητικό σχήμα? Σας πήρε ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, και σας είπε, ελάτε να μπείτε, και έτσι απλά μπήκατε στο κυβερνητικό σχήμα? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι 6 χρόνια ήμουν απούσα από την ενεργό πολιτική και αυτό ήταν και μια συνειδητή επιλογή μου, γιατί είχα αποχωρήσει το 2012, όπως ξέρετε. Όλα αυτά τα χρόνια όμως, πάντα υπερασπιζόμουν και έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων και να κοιτάξουμε το μέλλον με μια πολιτική για τη χώρα μας. Πιστεύω ότι ήταν η όριμη στιγμή, δηλαδή σε μια φάση που τώρα ξεκινάει η μεταμνημονιακή εποχή, η οποία σίγουρα είναι μια εποχή με προκλήσεις, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχουν και μεγάλες προοπτικές για τη χώρα μας. Γυρνάμε σελίδα, υλοποιείται και πρέπει να υλοποιηθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Ήταν η τιμητική πρόταση να συμμετέχω με τις δικές μου δυνάμεις, να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια. Είχατε επικοινωνία? Σας προκάλεσε έκπληξη όταν σας τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός ή είχατε προετοιμαστεί? Γιατί το όνομά σας έπαιζε στα σενάρια και τον προηγούμενο ανασχηματισμού. Συνολικότερα έπαιζε στα πρόσωπα τα οποία ο κύριος Τσίπρας σκεφτόταν να αξιοποιήσει στο κυβερνητικό σχήμα. Όχι, δεν είχε υπάρξει κάποια προηγούμενη συζήτηση. Το τηλέφωνο έγινε την Τρίτη. Εγώ ήμουν στην Κεφαλονιά, μάλιστα, που είναι η πατρίδα μου, και το συζητήσαμε. Και είναι φυσικά, έπαιξε ρόλο και αυτό που σας είπα, το γενικό πλαίσιο, ότι είναι μια περίοδος που η χώρα γυρνάει σελίδα, άρα αξίζει να υπάρχει μια ευρύτερη συστράτευση για αυτή τη νέα στρατηγική που χρειαζόταν η χώρα. Ταυτόχρονα βέβαια είναι και το Υπουργείο, ένα σημαντικό Υπουργείο, ένα επιτελικό Υπουργείο που αφορά την διοικητική ανασυγκρότηση, τη λειτουργία του κράτους, της δημόσιας διοίκησης, και καταλαβαίνετε ότι οποιοδήποτε σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, η κινητήρια δύναμη που μπορεί να συμβάλλει και σίγουρα θα παίξει καθοριστικό ρόλο είναι και η δημόσια διοίκηση. Μιλάτε για προοδευτικές δυνάμεις. Σε αυτές τις προοδευτικές δυνάμεις, αυτό το προοδευτικό μέτωπο που περιγράφουν πάρα πολλοί, άλλοι το λένε κεντροαριστερά, υπάρχει ένα θέμα ανασυγκρότησης αυτού του χώρου. Αυτός ο χώρος περιλαμβάνει και το κίνημα αλλαγής, γιατί είμαστε και μια μέρα μετά την 3η του Σεπτέμβρη, της διακήρυξης, της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ. Εσείς ήσασταν πρωτοκλασσάτος τέλεχος, διατελέσατε γραμματέας του κόμματος. Και από τα παιδικά μου χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, πάρα πολλά χρόνια. Και ξαφνικά μπαίνετε στον ΣΥΡΙΖΑ στη λογική που μας είπατε. Σε αυτές τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει και το κίνημα αλλαγής? Υπάρχουν και οι σύντροφοί σας στο ΠΑΣΟΚ, αυτοί που έφυγαν και αυτοί που έμειναν εκεί? Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι ο προοδευτικός χώρος είναι ευρύτατος χώρος. Σαφώς συμπεριλαμβάνονται και μέσα από το κίνημα αλλαγής και ανεξάρτητες προσωπικότητες, ευρύτερες δημοκράτες, προοδευτικές, σοσιαλιστικές δυνάμεις. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από το χώρο της κεντροαριστεράς δεν θέλουν να συζητήσουν με την αριστερά. Δηλαδή, δεν μπορεί να συζητάμε, που εγώ το πιστεύω βαθύτατα, για την ανάγκη ανασυγκρότησης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και να εξαιρείται ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά από αυτή τη συζήτηση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, με την έννοια ότι ο ίδιος ο λαός έχει δώσει με αλλεπάλληλες εκλογές την εμπιστοσύνη του στο ΣΥΡΙΖΑ ως έναν από τους βασικούς κορμούς αυτού που λέμε του ευρύτερου προοδευτικού αριστερού χώρου. Άρα λοιπόν, σαφώς δεν εξαιρείται κανείς από μια τέτοια συζήτηση και την ανάγκη σύγκλησης για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου. Και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι αυτό είναι και το ζητούμενο όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη. Και πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Δεν μπορούμε να προχωράμε μπροστά με προκαταλήψεις και με διάφορα ζητήματα που αναφέρονται σε μια άλλη κοινωνία βιομηχανική του 60, του 70, του 80, που απλώς δεν υφίσταται. Είναι άλλες οι προκλήσεις που καλούμαστε να απαντήσουμε και συνεπώς μια τέτοια πρόκληση μας αφορά όλους. Με την μπόλαση όμως που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πολιτική, θεωρείτε ότι υπάρχει το έδαφος για μια ευρεία σύγκληση του προοδευτικού μετώπου? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι λειτουργεί ένα κομμάτι, όπως αναφέρατε, ευρύτερα της κεντροαριστεράς, είτε με λογική αντικυβερνητισμού, το βλέπουμε αυτό. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι υπάρχει και ένα μέρος των δυνάμεων αυτών που έχουν και μία άλλη στρατηγική. Δηλαδή, έχουν περισσότερο κεντροδεξιά κατεύθυνση και ενδεχομένως στο μέλλον θα επιδιώκουν να κάνουν και μία συνεργασία κυβερνητική με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δεν υπάρχει και μία ενιαία, πιστεύω, στρατηγική αντίληψη στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Υπάρχουν δηλαδή δυνάμεις που έχουν πιο πολύ κεντροδεξιά κατεύθυνση, υπάρχουν όμως και πάρα πολλές προοδευτικές δυνάμεις που νομίζω ότι είναι ανοιχτές σε μία προοπτική, η οποία μπορεί να μην είναι άμεση, μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη, μιας ευρύτερης προοδευτικής σύγκλησης. Μιλήσατε για
τους ανθρώπους, στελέχη, προσωπικότητες που φλερτάρουν και με την κεντροδεξιά. Πιστεύετε ότι η ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής φλερτάρει περισσότερο με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και αντιπολιτεύεται πολύ περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα? Και ποιες πρέπει να είναι αυτές οι στρατηγικές που λέτε σε σχέση με την ανάπτυξη του κεντροαριστερού χώρου και αν τελικά θα πάμε σε δύο πόλους, θα ολοκληρωθεί αυτό? Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα πάμε και ήδη είμαστε σε δύο πόλους. Δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε για την επόμενη μέρα της χώρας, το κρίσιμο ερώτημα που μας αφορά όλους και αφορά και τον ελληνικό λαό είναι τι πρόσημο θα έχει αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης. Θα είναι ένα προοδευτικό σχέδιο παραγωγικής και κοινωνικής και θεσμικής ανασυγκρότησης, γιατί θα ξεκινήσει και η συζήτηση για το Σύνταγμα, όπως ξέρετε. Και εκεί πάλι θα κληθούν όλες οι δυνάμεις να έρθουν να συμβάλλουν. Ή θα είναι ένα πισωγύρισμα σε αυτή τη νέα εποχή, σε μια υπερσυντηρητική δεξιά και ένα νεοφιλελεύθερο πρόσημο που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Με την ηγεσία του φλερτάρει περισσότερο προς την κεντροδεξιά, περισσότερο προς την Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, αυτό που σίγουρα φαίνεται είναι ότι αυτή τη στιγμή το Κίνημα Αλλαγής δείχνει να έχει έναν έντονο αντικυβερνητισμό και μια άρνηση διαλόγου με την αριστερά και τον ευρύτερο αυτό χώρο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα φανεί και στο επόμενο διάστημα αν θα παραμείνει σε αυτή τη λογική ή αν ενδεχομένως μέσα από άλλες διαδικασίες, όπως λέγαμε η συνταγματική αναθεώρηση, θα είναι ένα πεδίο που θα μπορεί να γίνει ένας διάλογος. Θέσατε ένα θέμα το οποίο μπορεί να φέρει συγκλήσεις στον προοδευτικό χώρο. Βέβαια είδαμε κάποιες προσπάθειες, για παράδειγμα εκλογικός νόμος. Ένας εκλογικός νόμος, η απλή αναλογική, η ανώθευτη, η άδολη, απλή αναλογική, όπου ήταν ένα σύνθημα και ένα αίτημα της αριστεράς. Ήταν και μια ευκαιρία τότε. Και ήταν μια ευκαιρία. Είδαμε όμως ότι δεν προχώρησε αυτό. Γιατί ακριβώς, δυστυχώς, είναι αυτό που σας είπα πριν, επικράτησε η λογική η αντικυβερνητική και όχι η λογική της πολιτικής συζήτησης, του διαλόγου και των συγκλήσεων βάσει αρχών και συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Θα μεσολαβήσετε, θα παίξετε το ρόλο της μεσολαβήτριας, του μεσολαβητή ανάμεσα στους συντρόφους σας, στους παλιούς συντρόφους σας, στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα Αλλαγής και στον ΣΥΡΙΖΑ για όλη αυτή την διαμόρφωση αυτού του χώρου? Δεν πιστεύω σε μεσολαβητές και θεωρώ ότι είμαστε και σε μια εποχή που δεν χρειάζονται ούτε μεσολαβητές ούτε μηχανισμοί. Αυτό που νομίζω ότι έχει ανάγκη πάνω απ' όλα ο κόσμος είναι ένας διάλογος, ένας δημόσιος διάλογος που να γίνεται με βάση αρχές, αξίες και πάνω απ' όλα πάνω σε προγραμματική βάση. Ο κόσμος θέλει να ξέρει τι πρεσβεύει ο καθένας, τι προτείνει για το μέλλον και πάνω σε μια τέτοια προγραμματική βάση μπορεί να γίνει και ένας ευρύτερος διάλογος, ο οποίος να αφορά τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Η κριτική που σας ασκήθηκε, διαβάσατε την επόμενη μέρα τις εφημερίδες. Υπήρχε σκληρή κριτική από συντρόφου σας ότι επιστρέψατε εφημερίδες, δημοσιογράφοι από τα αζήτητα. Ήσασταν το πρόσωπο, το κεντρικό πρόσωπο του ανασχηματισμού. Και για τον ανασχηματισμό έλεγαν ότι γυρίζει στο παλιό. Κοιτάξτε, καταρχάς, όπως σας είπα και πριν, 6 χρόνια απήχα από την ενεργό πολιτική με δική μου απόφαση. Ξέρετε ότι το 2012 παραιτήθηκα από την κυβέρνηση Παπαδήμου από Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί διαφώνησα με το μνημόνιο που καταψήφισα και στη συνέχεια αποχώρησα από το ΠΑΣΟΚ πάλι εκείνη τη χρονιά το 2012. Συνεπώς ήταν μια συνειδητή στάση. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν και μια όριμη απόφαση να μπω σε αυτή τη συγκυρία, ακριβώς τώρα που έκλεισε αυτός ο μνημονιακός κύκλος, που προχωράμε σε μια νέα φάση, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε όλοι μέσα από μια συστράτευση που πιστεύουμε σε μια πορεία της χώρας μας προς το μέλλον, που να έχει και αυτά τα προοδευτικά ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά που σας είπα, να συμβάλλουμε. Τώρα, η κριτική, να σας πω, στην πολιτική είναι αναμενόμενη. Δεν μπορούν όλοι να συμφωνούν μαζί μας, ο καθένας στη δημοκρατία έχει την άποψή του. Αλλά από εκεί και πέρα η κριτική είναι επικοδομητική όταν γίνεται με πολιτικούς όρους. Όταν γίνεται με όρους εμπάθειας ή ξεκαθαρίσματος προσωπικών λογαριασμών, νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει. Εγώ πάντα στη ζωή μου μιλούσα πολιτικά και όλα αυτά τα χρόνια και απέναντι και σε παλιούς συντρόφους και φίλους, ποτέ δεν επιχείρησα να αναφέρω κάτι το οποίο να είναι προσωπικό ή προσβλητικό. Εμένα με νοιάζει η πολιτική αντιπαράθεση και η πολιτική σύγκληση. Να πάμε και στο χαρτοφυλάκιο. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση για τα πολιτικά. Σε σχέση με τις προοδευτικές δυνάμεις. Συζητάμε για τις προοδευτικές δυνάμεις. Συνάδει όμως αυτή η πρόθεση για την ανασύνταξη αυτού του χώρου με το να συμμετέχει στο κυβερνητικό σχήμα ένα κόμμα το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως
δεξιό, άλλοι το λένε ακροδεξιό, όπως οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Κοιτάξτε, είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας και πρέπει να σας πω ότι σε όλη την Ευρώπη πια οι περισσότερες κυβερνήσεις είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε κόμμα διατηρεί την ιδεολογική και πολιτική του φυσιογνωμία και από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της κυβέρνησης, υπάρχει ένα συμφωνημένο προγραμματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο γίνεται η συνεργασία και το κυβερνητικό έργο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα και ίσα ίσα που και με τους συναδέλφους που είναι από τους ανεξάρτητους Έλληνες, είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Κυρίως η κριτική από το κίνημα αλλαγής και αυτές τις δυνάμεις για τη συμμετοχή του κ. Καμένου στο κυβερνητικό σχήμα είναι αυτή, ο προσδιορισμός αυτός σε σχέση με την πολιτική θέση του συγκεκριμένου κόμματος. Μα να σας θυμίσω ότι το κίνημα αλλαγής με το προηγούμενο όνομά του είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν νομίζω ότι και εκείνοι είχαν κάνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, άρα δεν μπορεί να είναι αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση τώρα που με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα έχει ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο αποδεχόμαστε όλοι που συμμετέχουμε, με βασικό μας πρόσημο να προχωρήσουμε μπροστά μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτό το συμμεριζόμαστε όλοι. Μπορεί να είναι ο κυρίαρχος, δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια να εκφράσει περισσότερο την κεντροαριστερά σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ από το κίνημα αλλαγής και μπορεί να πυροδοτήσει όλες αυτές τις διαδικασίες που λέτε? Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων και λόγω των εξελίξεων, αλλά και πάνω απ' όλα λόγω της λαϊκής εμπιστοσύνης που έχει εκφραστεί σε τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις από το 12 μέχρι σήμερα, είναι φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός κορμός του ευρύτερου προοδευτικού αριστερού χώρου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και άλλες πολλές δυνάμεις στον ευρύτερο κεντροαριστερό, σοσιαλιστικό, οικολογικό χώρο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει μια συζήτηση ανασυγκρότησης αυτού του χώρου, λέγοντας εκ των προτέρων, όπως δυστυχώς ορισμένοι από το κοινάλι ισχυρίζονται, χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα ήταν παράδοξο. Τη στιγμή που είναι η ισχυρή βάση εκλογική, η ισχυρή δύναμη που εκφράζει μια τέτοια προοπτική. Εκτιμώ βέβαια ότι υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, και πολλές άλλες δυνάμεις στην κεντροαριστερά. Και αυτό φάνηκε και στον ανασχηματισμό. Συμμετείχαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι από την ευρύτερη κεντροαριστερά, οι οποίοι προβληματίζονται και που πραγματικά βλέπουν την ανάγκη να υπάρχει μια ευρύτερη ανασυγκρότηση αυτού του χώρου. Και να περάσουμε τώρα στο δημόσια διοίκηση, έτσι, γιατί είναι το Α και το Ω της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους. Ακριβώς, η καρδιά. Και μιλάμε για ανασυγκρότηση του κράτους μετά την έξοδο και από τα μνημόνια. Δύσκολο χαρτοφυλάκιο. Οι προτεραιότητες που θέτεται ποιες είναι? Καταρχάς θέλω να πω ότι έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτό το Υπουργείο. Η συνάδελφος η Όλγα Γεροβασίλη τα προηγούμενα χρόνια δρομολόγησε μια πολύ σοβαρή στρατηγική ανασυγκρότησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της δημόσιας διοίκησης, και πραγματικά έχει ήδη γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, βρισκόμαστε σε εκείνη τη φάση που καλείται και η δημόσια διοίκηση να μπορέσει να συμβάλλει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός νέου σχεδίου για τη χώρα. Άρα λοιπόν, η βασική μας στόχη, που νομίζω είναι στόχη ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής αποδοχής και ανάγκης, είναι να έχουμε μία δημόσια διοίκηση αξιοκρατική, αποτελεσματική, κοντά στον πολίτη, η οποία πραγματικά να μπορέσει να συμβάλλει με τη λειτουργία της σε αυτή τη σύγχρονη ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης. Πιστεύω ότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα. Βέβαια υπάρχει. Είπατε για αξιοκρατία. Το ακομμάτιστο κράτος, το οποίο είναι μια μνημονιακή δέσμευση, αλλά και πολιτική δέσμευση, αν θέλετε, πολλών ετών που θα έπρεπε. Αρχής, δεν είναι, είναι και θέμα αρχής αυτό. Απλώς μπήκε και στα μνημόνια αυτό, ναι, ως πίεση, το οποίο βέβαια από την άλλη πλευρά κατηγορούν την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για κομματικοποίηση. Ουσιαστικά λένε για πελατειακό κράτος, για ένα νέο πελατειακό κράτος, σας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Ότι έχετε δημιουργήσει ένα πελατειακό κράτος, ότι έχει δημιουργηθεί αυτά τα χρόνια ένα νέο πελατειακό κράτος. Τι απαντάτε σε αυτό? Καταρχάς δεν είναι αλήθεια αυτό, με την έννοια ότι έχουν γίνει τομές ήδη, οι οποίες και φυσικά θα συνεχιστούν με μεγάλη ένταση στο επόμενο διάστημα, και θα σας αναφέρω πολύ επιγραμματικά. Πρώτα απ' όλα, έχει ήδη, και με την ενημέρωση που είχα και εγώ, γιατί και εγώ είμαι σε μια φάση ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνετε, ναι, με τους παράγοντες του Υπουργείου, έχει ολοκληρωθεί ήδη η πρώτη φάση της αξιολόγησης, που ξέρετε ότι ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο στο ελληνικό δημόσιο να γίνει η αξιολόγηση. Έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, γιατί σημαίνει ότι στο μέλλον οι κρίσεις για προϊσταμένους και για την διοικητική ιεραρχία θα γίνεται με βάση
μια αντικειμενική αξιολόγηση. Αυτό είναι μια τομή, πιστεύω, πραγματικά, και ήταν ένα ζητούμενο όλο αυτό το διάστημα. Και φυσικά έχουν προχωρήσει και μια σειρά άλλες διαδικασίες, οι οποίες αφορούν το πώς γίνεται η επιλογή των προϊσταμένων, ο θεσμός που έχει ξεκινήσει για τους διοικητικούς γενικούς γραμματείς. Εδώ υπάρχουν ενστάσεις. Που υπήρξαν και αντιδράσεις. Αντιδράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, λένε για φωτογραφικές προκηρύξεις, επιλογές. Όπως καταλαβαίνετε, ότι αυτό είναι μια καθαρά εξυγχρονιστική τομή του να υπάρχουν διοικητικοί γραμματείς, και δεν πρέπει να το βλέπει κανείς μόνο με το σήμερα, γιατί καμιά φορά η αντιπολίτευση, για λόγους αντιπολίτευσης, κάνει μια συζήτηση μόνο με βάση τη συγκυρία και για τις εντυπώσεις. Εμείς πρέπει να το δούμε μακροπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει ότι η διοικητική ιεραρχία θα έχει πλέον μια μακροπρόθεσμη θεσμική συνέχεια και συνέπεια. Ακριβώς, και το κράτος, και από εκεί και πέρα η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, με βάση την εντολή του λαού, φυσικά θα βάζει τις προγραμματικές αρχές. Άρα λοιπόν η δουλειά γίνεται, έχει δρομολογηθεί, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμα, είναι μια συνεχής προσπάθεια, και πάνω απ' όλα να πούμε ότι μια δημόσια διοίκηση κοντά στον πολίτη. Γιατί όλα φυσικά έχουν σημασία, αλλά ο πολίτης είναι αυτός που νιώθει την κάθε αλλαγή που θα γίνει για να τον διευκολύνει. Στο επίκεντρο του Υπουργείου σας βρίσκεται το δημόσιο. Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι χρειάζεται λιγότερο δημόσιο? Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι μια βαθιά ιδεολογική και πολιτική συζήτηση. Πρέπει να σας πω, έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση τη δεκαετία του 90. Ήδη από τότε είχε αρχίσει σταδιακά να επικρατεί, λόγω της παγκοσμιοποίησης, μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Αυτό επιδεινώθηκε με την κρίση. Και τότε όλοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζανε ότι δεν χρειαζόμαστε το κράτος, λιγότερο κράτος, μπήκαν και σε μια λογική απαξίωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ή ότι δεν υπήρχαν παθογένειες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σαφώς και γραφειοκρατία υπήρχε, και ανάγκη απλούσευσης διαδικασιών και αξιοκρατίας, όλα αυτά σίγουρα. Αλλά δεν μπορεί μια δημοκρατία, ένα κράτος δικαίου, να λειτουργήσει αν δεν έχει μια ισχυρή δημόσια διοίκηση. Με τα χαρακτηριστικά που είπαμε πριν, όχι πολύ κομματικοποιημένη, αξιοκρατική, αποτελεσματική, αλλά αλίμονο αν δεν έχουμε μια ισχυρή δημόσια διοίκηση. Η δημοκρατία χρειάζεται να έχει και τους θεσμούς, οι οποίοι να μπορούν να τη στηρίξουν στη λειτουργία της για τον πολίτη και για την ανάπτυξη. Είστε στην αρχή, επομένως θα περιμένουμε τα πρώτα δείγματα. Περιγράψατε το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Να ενημερωθώ κι εγώ λίγο περισσότερο. Να λίγο περισσότερο για να μπούμε περισσότερο στα δικά σας θέματα, στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Μια τελευταία ερώτηση για ένα θέμα που γνωρίζει. Έχει περάσει από την Ευρώπη, από τα ευρωπαϊκά έδρανα στο Κοινοβούλιο. Πιστεύετε ακόμα στην Ευρώπη, σε αυτή τη σημερινή Ευρώπη? Ξέρετε, έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια για την Ευρώπη, και ως εργαζόμενη και ως ευρωβουλευτής και ως υπουργός. Η Ευρώπη έχει μια κρίση ταυτότητας σε αυτή την περίοδο, αλλά πιστεύω στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι η Ευρώπη είναι η προοπτική για όλους τους λαούς μας, αλλά η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πολιτική. Συνεπώς, η μάχη που δίνουμε, και πιστεύω όλες οι πολιτικές δυνάμεις, εγώ τώρα θέλω να μιλήσω ευρύτερα, και ιδιαίτερα εμείς οι χώρες του Νότου που έχουμε υποστεί και την κρίση και τις συνέπειές της με πολύ πιο τραγικό τρόπο, είναι μια μάχη και στις χώρες μας όσον αφορά την πολιτική που ασκούμε, αλλά και των συσχετισμών στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε να δώσουμε και στην Ευρώπη μια νέα ορμή κοινωνική και αναπτυξιακή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.